που είναι προκομμένοι είναι από τους αγαπημένους μας, οι οποίοι πιάνουν τον τάφρο από τα κέρατα ή τη ζωή από τα να μην πω. Το σημαντικό είναι ότι ένα από τα δύο μέλη της οικογένειας ήταν Αμερικανός ομογενής, άρα μπορούσε ο άνθρωπος να μεταναστεύσει, νομίζω να κάνω λάθος, μας να πει και ο ίδιος η μητέρα. Ήταν στην Ελλάδα, στις Σέρες ο συγκεκριμένος φίλος, ο οποίος, ο Γιώργος ο Σάγκας, ο οποίος φεύγει, βλέπει και από το χάλιμα στο μαύρο αυτή τη χρονική περίοδο, με τις κρίσεις κτλ. Φεύγει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δουλεύει σερβιτόρος, ο σερβιτόρος μαζεύει λεφτά. Είναι είδηση το ως σερβιτόρος να αποταμιεύει χρήματα. Και κάνει την πρώτη του καφετέρια. Κάνει και μία δεύτερη. Τώρα, μέσω κορονοϊού, η μία βέβαια λειτουργεί και θα μας πει υπό ποιες συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος με πολλή δουλειά έλυσε το πρόβλημά του. Από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ζάγκα από την Πενσιλβάνια. Σε βρίσκουμε. Πού σε βρίσκουμε, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε στην εκπομπή. Μεγάλη μου χαρά. Είναι μεγάλη μας τιμή να βλέπουμε προκομμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν περιμένουν διορισμό στο δημόσιο, ούτε το ελληνικό, ούτε το αμερικανικό συμβασιούχοι και μετά μιλούν για κρίση καταραμένη και φτώχεια καταραμένη, αλλά εξαντλούν όλες τις δυνατότητες και τις πιθανότητες που δίνει η ζωή. Δεν είναι εύκολο να αφήνεις την πατρίδα και να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να ξεκινήσεις από πολύ χαμηλά. Πώς θα το κάνουμε, δεν είναι. Θέλει ένα εσωτερικό τσαμπουκά, πιστεύω, Γιώργο. Καθόλου. Κύριε Μάνεση, αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Γεννήθηκα μεγάλωσα εκεί. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες και όπως είπατε κι εσείς, έπρεπε κάτι να κάνουμε. Η Ελλάδα σε έδιωξε, είναι δεδομένο, εντός εισαγωγικών θα βάλω. Οι συνθήκες ζωής σε έδιωξαν. Διότι έβλεπες ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Τι έχεις σπουδάσει, με τι δουλειά ήθελες στην Ελλάδα να ασχοληθείς? Στην Ελλάδα έχω πτυχίο τουριστικών επιχειρήσεων από το ΤΕΙ Λάρισας. Έχω δουλέψει στον τουρισμό αρκετά. Σε εστιατόρια, καφετέριες, οτιδήποτε έχει να κάνει με την εστίαση. Το πρόβλημα δεν ήταν ότι δεν υπήρχε δουλειά. Δουλειά υπήρχε, αλλά το θέμα ήταν το μέλλον. Δηλαδή, δεν μπορούσα να σκεφτώ τη ζωή μου μελλοντικά. Δηλαδή, σε 5 χρόνια. Δεν ξέρω, με 600-700 ευρώ τι μέλλον να έχεις, βιομήχανος να γίνεις τώρα. Να μιλήσουμε έτσι ανοιχτά. Η μητέρα σου είναι από Πενσιλβάνια. Μάλιστα, η μητέρα μου είναι Ελληνοαμερικανίδα. Το λέω αυτό γιατί εντάξει, η μετανάστευση δεν είναι τόσο εύκολη. Αλλά εφόσον ένας από τους γονείς είναι Αμερικανός υπήκος, υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Συμφωνώ. Ο Σεραίος λοιπόν έρχεται στην Αμερική, δουλεύει σερβιτόρος καταρχήν, Ξεκίνησα σερβιτόρος, ξεκίνησα από πολύ χαμηλά. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, να σας πω την αλήθεια. Είσαι ξένος, ξένη χώρα, ξένη γλώσσα, ξένη νοοτροπία. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει θέληση και με σκληρή δουλειά όλα γίνονται. Ένα σερβιτόρος πώς αποταμιεύει λεφτά για να νοικιάσει το πρώτο του μαγαζί και να κάνει το παραπέρα βήμα? Σερβιτόρος στην Αμερική εννοώ, γιατί στην Ελλάδα νομίζω ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Έχετε δίκιο, είναι αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Στην Αμερική ένας σερβιτόρος κάνει αρκετά περισσότερα χρήματα από ό,τι στην Ελλάδα. Η ζωή εννοείται πως είναι αρκετά πιο ακριβή, αλλά τα πρώτα 2 χρόνια που μένω εδώ και παραπάνω, 3, μάζευα τα πάντα, δεν έβγαινα σχεδόν καθόλου έξω. Πήγαινες μόνο στο σπίτι για να κοιμηθείς, έδωσες ένα πιάτο φαγητό και πάλι δουλειά. Πόσο χρόνο είσαι, Ρε? Έτσι ακριβώς. Πόσο χρόνο είσαι? 32. Νέος άνθρωπος. Άρα στα 29 μετανάστευσης. Πιτσιρικάς παραμένεις, αλλά είσαι ένα πιο μικρός. Ανοίγεις λοιπόν το πρώτο μαγαζί. Έτσι, ανοίγεις το πρώτο μαγαζί και αρχίζει και δουλεύει. Γιατί κάνεις καλό καφέ, έχεις και ένα χαμόγελο, δεν είσαι και κατσούφης, έχεις και το μεσογειακό ταπεραμένο και αρχίζει και τσουλάει. Η αλήθεια είναι ότι και αυτό δεν ήταν εύκολο στην αρχή. Είχαμε πολύ ανταγωνισμό, ήμασταν ξένοι και αν δεν έχεις τους δικούς σου ανθρώπους να σε βοηθήσουν όταν ανοίξεις, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολα. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, με χαμόγελο, αγάπη, νεράκι, καλό καφέ. Και ήρθε και δεύτερο μαγαζί, έτσι. Μάλιστα, ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, τα λειτουργείς και τα δύο μαγαζιά αυτή τη στιγμή ή λόγω του κορονοϊού είναι πιο περιορισμένες οι καταστάσεις? Λόγω του ιού αναγκαστήκαμε να κλείσουμε το δεύτερο που άνοιξε πριν λίγο καιρό, πριν λίγους μήνες.
και λειτουργούμε το πρώτο, που είναι το Abra, διότι έχουμε τη δυνατότητα να το λειτουργούμε σαν take-out. Έχουμε ένα παράθυρο ακριβώς πάνω στο πεζοδρόμιο. Α, παίρνει και... το καφέ του άλλου ή παίρνει ένα κρουασάν, ένα ντόνατ, ας πούμε, και πάει στη δουλειά. Έτσι ακριβώς. Αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο λειτουργίας. Έχουμε βάλει έξω κάποια διαχωριστικά, έτσι ώστε ο κόσμος να κρατάει απόσταση μεταξύ του. Τα άτομα που δουλεύουν μέσα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα όσον αφορά για την υγεία και αυτοτροφή μετάδοση του ιού. Κάνα καφέ κερνάς στους Αμερικάνους, γιατί βλέπω ένα τίτλο σε ρεός που κερνάει καφέ τους Αμερικάνους. Κερνάς κάνα καφέ. Κερνάμε που και που, κάτι γίνεται. Γιατί οι Αμερικανοί δεν πολύ κερνάνε, ενώ ο Έλληνας, άμα είναι κανένας καλός πελάτης, λέει εντάξει είναι φιλετικά μου σήμερα ας πούμε. Αυτά ξεκινάνε πολύ. Η Μεσόγειος μετράει έτσι σε μια καπιταλιστική χώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν πρώτο ήρθα, το είχα σαν συνήθεια να κερνάω συνέχεια και πραγματικά το σώμα είναι πολύ περίεργο γιατί δεν το έχω συνηθίσει. Λένε αυτό είναι εξωγήινο. Ο άνθρωπο είναι τρελό. Θα πάει για πτώχευση. Είναι δυνατόν. Έτσι ακριβώς. Μέσα. Εσύ τώρα όμω με το καλό marketing ας πούμε, και τι σπουδέ που είχε, λε ότι για να μπορέσω να με συμπαθήσει και ο πελάτη, αλλά για να του δείξω και το καλό προϊόν που έχω, τον καλό καφέ, πρέπει να κεράσουμε και κάτι. Πάρε ένα σπερσάκι, ρε φίλε, από μένα δώρο. Πρέπει να κεράσεις, εννοείται, πολύ καλό marketing, γιατί όχι μόνο σας υπάρχουν να δοκιμάζω και το προϊόν, αλλά επίσης κάτι πολύ σημαντικό που έμαθα από την Ελλάδα και τη φιλοξενία και όλο το μεσογειακό ταπεραμέντο, είναι να είσαι φιλικός, να αγαπάς αυτό που κάνεις. Βέβαια. Και όπου και να είσαι, σε όποια χώρα στον πλανήτη, και τη γλώσσα να μην μιλάς, ο κόσμος μπορεί να το αντιληφθεί. Φίλε, να σου πω κάτι. Κανείς δεν βλάφτηκε ποτέ από ένα χαμόγελο. Έτσι, έτσι. Ας είναι και παγωμένο και υποκριτικό. Συμφωνώ. Πες μου κάτι, πώς θα πάτε με τον κορονοϊό τώρα, εκεί στην περιοχή που βρίσκεσαι, γιατί οι ΗΠΑ δίνουν τρομερή μάχη, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ευχόμαστε να προκύψει σταθεροποίηση. Τώρα ανοίγει σιγά σιγά η αγορά, είναι φόβος μεγάλος. Εγώ δεν περίμενα ποτέ να πω την αλήθεια ότι οι νεκροί του κορονοϊού θα ξεπερνούσαν τα θύματα του Βιετνάμ. Δεν το περίμενα. Οδεύουν προς 60.000 και βάλε. Πώς θα πάτε εκεί στην Πενσιλβάνια? Συμφωνώ με όσα είπατε, η κατάσταση στην Αμερική είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν δεν κάνω λάθος, η Αμερική είναι δεύτερη ή τρίτη σε θύματα παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Η Αμερική κατακτά την πρωτιά αυτή τη στιγμή. Έχουν γίνει λάθος σχεδιασμοί, λάθος συνδυασμοί και λάθος πολιτικές. Δοθείς ευκαιρίας, μην πιείς ποτέ χλωρίνη. Ο πρόεδρος Τραμπ μάλλον χιούμορ έκανε, για να μην πω κάτι άλλο. Μακριά από εμάς. Αυτός και ο Τραμπ και όλοι οι άλλοι, εν πάση περιπτώσει, δεν του παρόλοι. Πάντως, έχεις διστακτικότητα, φοβάσαι, βλέπεις ότι θα προχωρήσει αυτή η ιστορία, πάει σε μάκρος. Η αλήθεια είναι ότι ανάλογα με το που βρίσκεσαι, υπάρχουν και διαφορετικές κατευθύνσεις. Η οικονομία αλλάζει. Από πολιτεία σε πολιτεία αλλάζει, ναι, γιατί είναι άλλος κυβερνήτης. Άλλα μέτρα. Στον Νότο βλέπουμε να βγαίνουν με τα όπλα να διαδηλώσουν ειρηνικά για να έρθει η καραντίνα. Στη Νέα Υόρκη που έχει τα περισσότερα θύματα και που είναι η δημοκρατική σε πρωτοκαθεδρία, βλέπουμε άλλες συμπεριφορές. Είναι μια χαόδος κατάσταση και είναι η χώρα των ακροτήτων. Αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια για να πατήσεις όπως ο Γιώργος τα πόδια σου και να σταθείς. Stop and fight. Γιώργη, καλημέρα. Σε περιμένουμε να έρθει Ελλάδα. Θα πας σε ΕΡΕΣ, θα κατέβεις το καλοκαίρι. Αν ανοίξουν αεροδρόμια και αν όλα είναι κατευθείαν. Η αλήθεια είναι ότι έχω κλείσει εισιτήρια για Σεπτέμβρη. Επομένως, ελπίζω. Έχεις μια πιθανότητα. Έχεις μια πιθανότητα. Κάτι να έχει γίνει. Θέλω να πάω σε ΕΡΕΣ, να δω τους δικούς μου, να δω τη γιαγιά και τον παππού στο χωριό, στον λωτό πιστερών, να τους δώσω και χαιρετίσματα. Σας αγαπάει πάρα πολύ, κύριε Πάρηση. Παππού, γιαγιά, έχετε έναν πολύ προκομμένο εγγονό. Ξαναπες το χωριό των Σερών, πώς λέγεται. Βαλδοτόπι Σερών. Τρομερός παππού, γιαγιά και συγγενείς και φίλοι. Έτσι ακριβώς. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ, ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, κύριε Πάρηση. Καλημέρα μας. Ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Παιδιά, προλαβαίνω να δούμε ένα